Κοιτάξτε τώρα, αν μιλήσουμε με αριθμούς, αυτά τα 80 χρόνια της ΕΛΕΠΑΠ έχουν να κάνουν ένα σπουδαίο απολογισμό. Έχουν να κάνουν ένα απολογισμό 100.000 παιδιών που ή γεννήθηκαν ή απέκτησαν μετά από ένα ατύχημα, μια αναπηρία, μια κινητική, νευροαναπτυξιακά προβλήματα, και δεν βρήκαν απλώς. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ένας ρεαλισμός. Εγώ δεν θέλω να πω κινησμός. Δεν βλέπαν απλώς, για να ανακουφιστούν και οι γονείς των παιδιών αυτών, μια πρωινή απασχόληση αυτά τα παιδιά. Άλλαξαν τις ζωές αυτών των παιδιών οι άνθρωποι της ΕΛΕΠΑΠ αυτά τα 80 χρόνια. Τους βοήθησαν να ενσωματωθούν σε κοινωνίες με πιο εύκολο τρόπο σε σχέση με αυτό με το οποίο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει η ΕΛΕΠΑΠ και τα κάνουν οι υπέροχοι εθελοντές της ΕΛΕΠΑΠ, γιατί προφανώς έχει το προσωπικό της, αλλά έχει και πολύ άξιους εθελοντές. Και ως εθελόντρια ξεκίνησε πριν 3 και πλέον δεκαετίες η νυν πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, η κυρία Ελένη Σκουτέλη. Σήμερα είναι πρόεδρος εδώ και λίγο καιρό, με τα διοικητικά ασχολείται καιρό, έτσι χρόνια τώρα. Αλλά ξεκινήσατε ως νεαρή γιατρός, έτσι, να βοηθάτε αυτά τα παιδιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι το παράσημό σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Σκουτέλη. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθα βασικά στο Βόλο, στον όμορφο Βόλο, και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και που στο πρόσωπο το δικό μου φιλοξενείτε την ΕΛΕΠΑΠ όλης της Ελλάδας, ένα από τα οποία παραρτήματα είναι και το παράρτημα του Βόλου, για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εγγενιάσουμε τη νέα κτηριακή του δομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε ευχαριστία. Το κράτος, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να καλύψει όλα τα παιδιά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν ήταν η ΕΛΕΠΑΠ, δεν ξέρω τι θα γινόντουσαν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Πώς θα ήταν οι ζωές τους. Έχετε χαρίσει χαμόγελα σε οικογένειες που μπορεί κάποια στιγμή, όταν βγαίναν από τον πόνο μιας περιπέτειας με το παιδί τους, έβλεπαν αδιέξοδο. Και ήρθατε εσείς να τους κρατήσετε το χέρι, να τους προσφέρετε όχι μόνο αγάπη και στήριξη, αλλά ουσιαστική βοήθεια. Δεν θα είχαν καλή τύχη αυτά τα παιδιά αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ. Κακά τα ψέματα. Ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Γιατί πραγματικά το μέλημά μας δεν είναι μόνο το παιδί με ειδικές ανάγκες. Ας μην λέμε τη λέξη αναπηρία πολύ, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Θα ήθελα να την αλλάξουμε από το χάρτη και να γίνει... Εγώ τη χρησιμοποιώ γιατί οι ίδιοι ανάπηροι είπαν «Δεν θέλω πια να ακούω το ειδικές ανάγκες, θέλω να παραμείνει ο χαρακτηρισμός». Μπορεί να είναι και μια ανάγκη τυπική, δηλαδή έτσι να υπάρχει τυπική διατύπωση, γιατί αλλιώς ακυρώνονται και όλες οι μέρημνες που υπάρχουν από την πολιτεία. Δεν ξέρω, αλλά... Σωστά. Γι' αυτό και το χρησιμοποιώ. Σωστά. Να σας πω, όλοι συνεννοούμαστε. Είτε το πούμε αναπηρία, είτε το πούμε με ειδικές ανάγκες, συνεννοούμαστε. Ναι. Μπορούμε να το πούμε με ιδιαίτερες ικανότητες όμως. Έτσι, γιατί ιδίως όταν είναι ένα παιδί, το παιδί έχει μέλλον μπροστά του και αυτές τις ειδικές ανάγκες ή τις ιδιαίτερες ικανότητες μπορεί να τις κάνει ένα λαμπρό μέλλον λειτουργικό μέσα από τα προβλήματά του. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε στην ΕΛΕΠΑΠ, η οποία, για όσους δεν ξέρουν αυτό το ακρονίμιο, είναι Ελληνική Εταιρεία Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων. Είναι ο αρχαιότερος οργανισμός φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός στη χώρα μας, έχοντας από το 1937 που ιδρύθηκε, 84 χρόνια ιστορία θα σας διορθώσω, γιατί τα 80 που αναφέρατε ήταν τότε που βραβευθήκαμε από τον κύριο Παυλόπουλο, που ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, για τα 80 χρόνια αριστείας της ΕΛΕΠΑΠ και προσφοράς. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη χώρα μας πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τα πρώτα παιδιά τα οποία εξυπηρέτησε ήταν τα παιδιά της επιδημίας της πολιομελίτιδος. Πάντοτε υπάρχει μια επιδημία, όπως βλέπετε, τον καιρό εκείνον η μάστιγα ήταν η πολιομελίτιδα, τα παιδιά είχαν ορθοπαιδικά προβλήματα. Άρχισε λοιπόν με ορθοπαιδικά προβλήματα και επέκτηνε μετά τις δραστηριότητες σε νευροαναπτυξιακά προβλήματα, εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, αυτισμό, συνοδά προβλήματα, και άλλαζε ο χάρτης γενικός της παιδικής ιδιαιτερότητας και αναπηρίας. Με αποτέλεσμα τώρα να αγκαλιάζει όλη αυτή τη φαρέτρα και να προσπαθεί
με την πρώιμη παρέμβαση και τα προγράμματα που έχει, να βγάλει τον καλύτερο εαυτό από αυτά τα παιδιά, να ελαστιχιστοποιήσει όσο δυνατόν αυτή τη βλάβη, την περιγεννητική ή την επίκτητη, και να τους κάνει ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν με οποιαδήποτε προβλήματα και αν έχουν, αλλά να ενταχθούν τελικά στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Παρακολουθώντας συγκεκριμένα παιδιά που είναι στα προγράμματά σας, διαχρονικά, έτσι. Δεν λέω ότι κάποιος που το βλέπει το Σεπτέμβριο, το Μάιο θα δει ένα άλλο παιδί. Σωστό. Αλλά στο πέρασμα των χρόνων είναι άλλα παιδιά. Δεν μεγαλώνουν βιολογικά μόνο. Αναπτύσσεται αυτό που έμοιαζε καθυλωμένο. Ακριβώς. Σε κάποια στιγμή της διάγνωσης. Ξέρουμε όλοι αν γίνει και γέρος ή διάγνωση, τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Σωστό. Να σας πω τώρα. Ναι. Εσύ είσαι ένα καλομεγαλωμένο κορίτσι από μια αστική οικογένεια της Λαμίας, στη γειτονιά μας. Σωστό. Πάντα η Λαμία με τη Θεσσαλία, με τον Βόλο ειδικότερα. Σωστό. Είχε έτσι καλές σχέσεις. Δεν πάτε απλώς να κάνετε ειδικότητα στην παιδιατρική. Πάτε εκεί να μπείτε σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια, να ασχοληθείτε με αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι σπουδαίο. Έτσι. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα δύσκολα. Και ήξερα πάντοτε από 4 χρονών ότι θέλω να γίνω γιατρός αρχικά. Από 4 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ίσως ήμουν απλασμένη για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου. Η πρώτη δήλωση που κάνατε στην οικογένεια στα 4 ήταν «θέλω να γίνω γιατρός». Όχι μόνο αυτό, αλλά έχω και την πρώτη φωτογραφία μου από το δημοτικό σχολείο της Λαμίας, όπου φοιτούσα σαν μαθήτρια. Φοιτούσα. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα και δεν είχε που να με αφήσει και με έπαιρνε στην τάξη από 4 χρονών. Okay. Οπότε άρχισα το δημοτικό με την τρίτη δημοτικού και πήγα 6 χρονών στην πρώτη δημοτικού μετά που ανήκα. Αν ήσασταν στην Αμερική θα είχατε πάει στα 15 στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς, ούτε καν στο κολέγιο. Αλλά δεν πήγα, έπρεπε να κάνω όλη την ηλικιακή σειρά. 4 χρονών λοιπόν μου φέρανε ένα σκυλάκι και έπαιζα το κτηνίατρο και είχα μπλούζα χειρουργείου. Ντυμένη και έχω αυτή την εμβληματική φωτογραφία και από 4 χρονών δεν άλλαξα ευτυχώς κατεύθυνση, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου διαφορετική από το να είμαι ένας γιατρός και μάλιστα γιατρός για παιδιά. Αλλά επειδή μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα δύσκολα, διάλεξα μέσα από την παιδιατρική να κάνω παιδονευρολογία. Είχα και 2 ενάβσματα από ευρύτερης οικογένειας, ας πούμε, περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά με εμπνεύσανε για να μπορέσω να γίνω ένας γιατρός, να δώσω φωνή στα παιδιά που δεν είχαν απαραίτητα φωνή και βάδιση. Και πραγματικά αυτό το πράγμα φώτισε τη ζωή μου, ας πούμε. Δηλαδή μου έδωσε έναν προορισμό και έναν σκοπό, τον οποίο ο Θεός με βοήθησε με υγεία και υπηρέτησα μέχρι αυτή την ηλικία και ελπίζω να με έχει καλά και αυτή την θέση της Προέδρου της ΕΛΕΠΑΠ που μου δώσανε η κυρία Μόσχου, μια πολύ ικανή πρώην πρόεδρός μας, 10 χρόνια πρόεδρος, εθελόντρια κι αυτή, σαν και εμένα, μου παραχώρησε τη θέση της στο τέλος της δεκαετίας και έτσι έγινα η καινούρια πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Ελλάδος. Να μου δώσει ο Θεός λοιπόν υγεία να υπηρετήσω κι εγώ τη θητεία μου σε αυτό το μεγάλο οργανισμό. Τώρα καταλαβαίνω από αυτά που είπατε γιατί το κάνατε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, έχει σημασία τι ματιά έχεις για τη ζωή. Εσείς βλέπατε φως σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Άλλοι βλέπουν σκοτεινιά. Όχι ότι είναι απάνθρωποι, αλλά βλέπουν σκοτεινιά, γιατί σου λέει από πού να το πιάσεις, πώς να το πιάσεις, πού θα καταλήξει, πώς. Βλέπουν δηλαδή ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι και είναι δύσκολο το μονοπάτι. Οπότε βλέπουν τη σκοτεινιά της ιστορίας. Έτσι. Καταλαβαίνω λοιπόν γιατί είστε τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια στην ΕΛΕΠΑΠ? Είμαι 35 χρόνια εθελόντρια στην ΕΛΕΠΑΠ και από έναν γιατρό εθελοντή των εξωτερικών ιατρείων γυρίζοντας στην Ελλάδα αμέσως εντάχθηκα, γιατί έτσι θεωρούσε ότι ένα κομμάτι της ζωής μου ανήκει εθελοντικά. Έχω βιοπεριστικό επάγγελμα την ιατρική βεβαίως, εκτός ΕΛΕΠΑΠ, αλλά ένα κομμάτι της ιατρικής μου υπόστασης ήθελα να το χαρίσω εθελοντικά και με 35 χρόνια εθελόντρια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά με έκανε η κυρία Μόσχο αντιπρόεδρο και νυν νεοεκλεγήσα πρόεδρος. Και πραγματικά βλέπω φως, γιατί είμαι εκ φύσεως ένα άτομο το οποίο θέλω να είμαι αισιόδοξη. Το ποτήρι να το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και κάπου είπατε μια έκφραση φως στην άκρη του τούνελ. Όντως θέλω να προσφέρω. Είπατε μου φώτισε τη ζωή. Ναι, έτσι, μου φώτισε τη ζωή μου. Ναι, μου έδωσε προορισμό, λοιπόν, φώτισε πώς τη ζωή μου. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Ωραία. Η ΕΛΕΠΑ πλέον έφυγε από την Παιδόπολη που ήταν πάρα πολλά χρόνια. Είναι στον αστικό ιστό πια.
στο Old City, εκεί σε εκείνη την περιοχή, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε στο περιβάλλον μας, φιλικό, οικογενειακό, μια τέτοια περίπτωση. Όχι. Για να μας συγκινήσει η δουλειά. Όχι. Που γίνεται στην ΕΛΕΠΑΠ, γιατί είναι κυρίως εθελοντική, αλλά δεν αρκεί ο εθελοντισμός. Ναι. Πρέπει να έχετε ειδικούς επιστήμονες, ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους, και εκείνοι πρέπει να ζήσουν. Ναι. Κάνοντας αυτό. Έχετε πολύ το δίκιο. Ο εθελοντικός ιστός της ΕΛΕΠΑΠ είναι ένα μέρος της λειτουργίας και του προσωπικού της ΕΛΕΠΑΠ. Να ξέρετε ότι στα παραρτήματα που έχουμε σε 5 πόλεις της Ελλάδας, έχουμε 262 εργαζόμενους, οι οποίοι ζουν από την εργασία τους στην ΕΛΕΠΑΠ. Εμάς τα εισοδήματά μας είναι κατά το 1/3 από τον ΕΟΠΗ, ο οποίος πληρώνει τις θεραπείες των παιδιών. Κατά ένα επιπλέον ποσοστό έχουμε την κρατική επιχορήγηση, αλλά όλα τα υπόλοιπα, τουλάχιστον πάνω από τα μισά, τα αντλούμε από δωρεές και χορηγίες. Τώρα, πώς μπορεί να βοηθήσει κανένας? Καταρχάς, να πιστέψει στο έργο της, πρώτα απ' όλα. Να πιστέψει στις πιθανότητες με τα προγράμματα που έχει, να δώσει βήμα ζωής, όχι απαραίτητα βήμα βαδίσματος, γιατί ορισμένα παιδάκια μπορεί να μην μπορέσουν να περπατήσουν ποτέ, βήμα ζωής στα παιδιά τα οποία εξυπηρετούμε. Υπάρχουν προγράμματα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα θέλαμε να προωθήσουμε είναι το πρόγραμμα που λέγεται οικονομική υιοθεσία. Έτσι. Έχουμε παιδάκια τα οποία είναι ανασφάλιστα. Τα περισσότερα έχουν ΕΟΠΗ. Τα ανασφάλιστα παιδιά, λοιπόν, για να κάνουν όλο το θεραπευτικό πρόγραμμα. Είναι στον αέρα. Στη φυσιοθεραπεία, στις εργοθεραπείες, παρέμβαση θεραπευκολύμβησης, οτιδήποτε δηλαδή έχουν ανάγκη. Μπορούμε με χίλιους τρόπους να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Αυτό να κρατήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Καλή νέα αρχή στην ΕΛΕΠΑΠ του Βόλου. Σας ευχαριστώ, κυρία Σκουτέλη. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε. Ωραία. Στα της ΕΛΕΠΑΠ.